Μία ξεχωριστή βραδιά έζησαν όσοι βρέθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στο αρχαίο θέατρο Πλευρώνας, στην Περιφερειακή Ενότητα Τελοκανανίας, το οποίο αναστηλώθηκε και παραδόθηκε σε επανέχρηση έπειτα από εκτεταμένες αναστηλωτικές εργασίες. Αισθάνομαι συγκίνηση και περηφάνεια που η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνέβαλε στην αποκατάσταση και την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου που μας φιλοξενεί σήμερα. Ήταν υποχρέωσή μας να το κάνουμε, όχι από σεβασμό στο χθες, αλλά από χρέος στο αύριο. Ανέφερε κατά το σύντομο χαιρετισμό του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης. Οπότε θα μιλήσω από καρδιάς. Εξάλλου αυτό που αισθάνομαι αυτή τη στιγμή και δόξα τω Θεώ δεν βλέπω κανέναν λόγο των προβολέων, οπότε μπορώ να μιλάω χωρίς άγχος. Θα πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και συγκινημένος. Κύριε Υπουργέ, Σεβασμιότατε, κύριοι Δήμαρχοι, φίλες και φίλοι, είναι πολύ μεγάλη στιγμή που ζούμε σήμερα. Γιατί παραδίδεται σε χρήση, στο κοινό, ένα ανυπέρβλητο μνημείο του τόπου μας. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, από την αρχή ανάληψης των καθηκόντων μας, πιστεύαμε και συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι ο πολιτισμός είναι και πρέπει να είναι η αιχμή του δόρατος αυτού που κυνηγάμε όλοι. Συνηθίζουμε να μιλάμε για ανάπτυξη. Πώς θα έρθει η ανάπτυξη, αν δεν βασιστούμε σε αυτό που έχουμε? Τι είναι το στοιχείο του πολιτισμού? Είναι η ένδειξη, αυτό που διατρέχει τον τόπο μας, πέραν του φυσικού περιβάλλοντος που από αυτό είμαστε ευλογημένοι. Δυστυχώς δεν φαίνεται πλέον πίσω μου όλη αυτή η μαγεία, έτσι, της λιμνοθάλασσας. Ωστόσο, είμαστε εδώ όχι για να τιμήσουμε το παρελθόν, γιατί αυτός είναι ο ένας τρόπος αντίληψης του πολιτισμού. Να τον τιμάς και να τον αξιοποιείς ως μουσιακό υλικό. Καλό είναι αυτό για να μαθαίνουν οι γενιές, να τιμάμε τους προγόνους μας, να τους αξιολογούμε. Τελεία. Υπάρχει και ένας άλλος τρόπος. Αναδεικνύοντας τον πολιτισμό, μπορείς να τον κάνεις και πάλι πυρήνα ανάπτυξης, πυρήνα οικονομικής ευρωστίας και φυσικά πυρήνα κατεύθυνσης προς το μέλλον. Άρα αυτή τη στιγμή εδώ δεν είμαστε για να τιμήσουμε το παρελθόν, είμαστε για να χτίσουμε το μέλλον. Και μέσα από αυτόν εδώ τον τόπο, όπου πραγματικά στο παρελθόν έδωσε πολλά και μας δείχνει το πώς ζήσαν και τι δημιούργησαν οι πρόγονοί μας, ταυτόχρονα έχουμε ένα σπουδαίο εργαλείο για να κοιτάξουμε με αισιοδοξία το μέλλον. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, λοιπόν, από την αρχή συνεργαστήκαμε με το Υπουργείο Πολιτισμού, με την Εφορία Αρχαιοτήτων, με τα στελέχη της διαχειριστικής μας αρχής, για να ποντάρουμε, να το πω έτσι απλά, στον πολιτισμό. Επενδύσαμε πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, από το φτωχό μας, ΠΕΠ, ακριβώς για έργα πολιτισμού. Επενδύσαμε πάνω σε αυτή την υπεραξία που έχουμε με την παρουσία τουλάχιστον την ανάδεση τουλάχιστον τριών θεάτρων. Δεν είναι μόνο η Πλευρώνα, είναι και το Αρχαίο Θέατρο Στράτου, που επίσης γίνονται τέτοιου είδους εργασίες ανάδειξης, όπως είναι και στις Ινιάδες και φυσικά εδώ στην Πλευρώνα, που παραδίδεται πλέον σε χρήση το έργο. Δεν μείναμε όμως μόνο εκεί. Δεν μπορώ να ξεχάσω το Μουσείο το Ξενοκράτειο, ούτε φυσικά το κτίριο του Χρυσόγελου, που αποτελεί πλέον για μας την καρδιά της ζωντανή που χτυπάει στον πολιτισμό σε ολόκληρη την Τελοκαρνανία, αλλά και φυσικά τη Δυτική Ελλάδα. Δεν μπορώ να ξεχάσω φυσικά τις αποθήκες Παπαπέτρου. Άκουσα, κυρία Υπουργέ, πριν κάποιος λέει ελάτε και στο Αγρίνιο να δείτε. Λοιπόν, τις αποθήκες Παπαπέτρου, που προσωπικά για μένα είναι ένα μεγάλο στοίχημα, ένα μεγάλο θέλω, και με τη βοήθειά σας θα γίνει πραγματικότητα, αφού οι πόροι έχουν ήδη κατευθυνθεί για την υλοποίηση και αυτού του έργου πολιτισμού, που θα έχει και αυτό επίσης βλέμμα προς το μέλλον. Με αυτά τα λίγα λόγια ήθελα να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι μέλος αυτής της μεγάλης αλυσίδας ανθρώπων που μπορέσαμε να κάνουμε κάτι για αυτόν τον τόπο. Αυτόν τον τόπο που μας γέννησε, αυτόν τον τόπο που είμαστε περήφανοι και αυτόν τον τόπο που είμαστε σίγουροι ότι μόνο και μόνο από τη σημερινή μέρα θα αφήσουμε ελάχιστα πλουσιότερη τη γη που μας γέννησε. Να είστε καλά. Καταλήγοντας, καλωσόρισε και ευχαρίστησε την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μεντώνη, που τέλεσε τα εγγένεια του Αρχαίου Θεάτρου, και την προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ετωλοκαρνανίας, Ολυμπία Βικάτου, η οποία παρουσίασε διεξοδικά τις παρεμβάσεις που έγιναν στο μνημείο, αλλά και το σύνολο των ανθρώπων που εργάστηκαν και εργάζονται για την αναστήλωση και την ανάδειξη των πολιτισμικών μας μνημείων.
Όλα τα έργα πολιτισμού αποτελούν πολιτιστικές διαδρομές που ενισχύουν καθοριστικά τη φυσιογνωμία του τόπου καθώς επίσης την τουριστική βιομηχανία και κατ' επέκταση δημιουργούν σημαντική οικονομική δραστηριότητα, ανέφερε από την πλευρά της η κυρία Μενδώνη, που ανταπέδωσε τις ευχαριστίες προς τον Περιφερειάρχη τονίζοντας «Έχουμε κάνει πολλά και θα συνεχίσουμε τη συνεργασία τα επόμενα χρόνια, γιατί έχουμε να κάνουμε πολλά περισσότερα». Την τελετή των εγγενείων πλαισίωσε η μουσική εκδήλωση με ένα κομμάτι Φεγγαριού στα χέρια, στην οποία η φωτεινή Δάρα, με τη μαγευτική μου φωνή της, υπό το φως του τελευταίου βουσιάτικου φεγγαριού, μοιράστηκε με τον κόσμο μεγάλες επιτυχίες του ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου.